Ωσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αδερφοί μου, δια της χάριτος του Θεού, εφθάσαμε εις την Μεγάλην Εβδομάδα. Δια τι ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα? Διότι αυτός ο οποίος πάσχει τα σημέρας αυτάς είναι μεγάλος και τα πάθη του μεγάλα και οι ημέρες μεγάλες. Το μεγαλύτερο γεγονός το οποίο συνέβη πρώτη σταυρώσεως του Κυρίου δεν είναι το ουδέν έτερον ημιμόνων των σημερινών γεγονός, διότι συνήχθη ο εβραϊκός λαός από τα πέρατα του κόσμου για να εορτάσει το Πάσχα. Το Πάσχα εγένετο την ημέρα του Σαββάτου. Και όπως ήταν συνηθισμένος ο κόσμος, ο Κύριος μας ήθελε να δείξει την μεγαλειότητά Του και την χάρη Του. Ήθελε να δείξει την κρίση Του. Όπως εφανερώθη σήμερα, έτσι θα φανερωθεί και εν ώρα κρίσεως όταν θα κρίνει τον κόσμο. Και πώς εφανερώθη σήμερα? Όλος εκείνος ο κόσμος, λέγει, εξήλθεν εις προϋπάντησιν του Κυρίου. Εξήλθεν να τον προϋπαντήσει. Και ο Θεός μας εμφανίστη ταπεινός, αλλά επιβλητικός εις όλους εκείνους οι οποίοι τον έβλεπαν. Ταπεινός γεννήθηκε μέσα σε μία φάτνη και τώρα μεγαλόπρεπος Θεός επάνω εις ένα πουλαράκι, σε έναν πόλον της όνου, λέγει. Διατί πάνω εις τον πόλον και όχι στην μητέρα του πόλου? Η μητέρα του πόλου ακολουθούσε. Ο πόλος, δηλαδή το νεογέννητο γαϊδουράκι, εγένετο ο θρόνος του Θεού. Έχει όμως μεγάλη σημασία και μέγα βάθος αυτό. Εκάθισε επάνω εις τον πόλον της όνου. Η μητέρα ακολουθούσε και το νεογέννητο εγένετο ο θρόνος του Θεού. Αυτά γεννούν την απορία. Διατί έγινε το όλο αυτό? Διότι η μητέρα του πόλου εσυμβόλιζε την συναγωγή των Εβραίων, η οποία δεν είχε να επιδείξει τίποτε πλέον, ουδέν χαρμόσυνον, ουδέν ευεργετικό, αλλά μάλλον έκλεινε προς τα είδωλα. Και ο Κύριος μας την εγκατέλειψε τη συναγωγή των Εβραίων και έδειξε θαύματα μεγάλα για να ταπεινώσει αυτό το έθνος, το ευεργετηθέν αλλά αχάριστον.
Πόσα και πόσα δεν έκανε ο Θεός δι' αυτό το έθνος. Πόσα θαύματα, υπέρ θαύματα έπραξε. Και όμως αυτός ο λαός ερνήθηκε τον Θεόν και ελάτρευε τα είδωλα. Και έδειξε ο Κύριός μας ότι αυτή η συναγωγή πλέον ήταν η συναγωγή η οποία εξηράνθη. Και έδειξε το θαύμα τούτο όταν ο Κύριός μας επλησίασε μία σική για να έβρει καρπούς, λέγε, πάνω, και δεν έβρεν καρπούς ημι μόνον φύλλα. Δηλαδή η συναγωγή των Εβραίων δεν είχε τίποτε να επιδείξει καρπούς πνευματικούς. Και ο Κύριος μας ακολουθεί πλέον η συναγωγή των Εβραίων άκαρπος. Εκείνος ο παντοδύναμος Θεός απετάνθη εις τα έθνη. Ήρθαν εις εμάς τους αμαρτωλούς, οι οποίοι ήμεθα μέσα στην ειδωλολατρία, ήμεθα μέσα εις τα είδωλα, ήμεθα μέσα εις τους ψεύτικους θεούς, ήμεθα μέσα εις την αγνωσία. Αλλά ο Κύριος μας είδε ότι ο λαός αυτός ο καθήμενος εν σκότη και σκιά θανάτου επερίμενε την ώρα να ειδεί το φως. Και η Ελλάδα μας είναι η πρώτη η οποία δέχθη το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας. Είναι η πρώτη η οποία δέχθη την Παναγία μας ως Μητέρα του Θεού. Είναι η πρώτη που εδέχθηκε την χάρη της Θείας και Ιεράς Λειτουργίας και των μυστηρίων τα οποία έδωκε ο Θεός εις τον κόσμο. Η Ελλάδα μας είναι αυτή η οποία ύμνησε των αληθινών θεών, εγκατέλειψε τα είδωλα, εγκατέλειψε τους ψεύτικους θεούς και εισπάστη των αληθινών θεών. Δι' αυτό ο Κύριος μας σήμερα κάθεται επάνω στον πόλον της Όνου, επάνω στο γαϊδουράκι, δηλαδή ήθελε να υποτάξει όλα αυτά τα έθνη τα οποία βρίσκονται μέσα στην αγνωσία, μέσα στην αφάνεια, μέσα στον θάνατο, μέσα στο σκότος. Υπέταξε τα έθνη ο Κύριος μας και εγκατέλειψε τους Εβραίους, εγκατέλειψε τη συναγωγή, εγκατέλειψε αυτούς οι οποίοι ακριβώς ομοιάζουν με τον φθονερόν διάβολον. Ο διάβολος δεν κάνει τίποτε άλλον ημι μόνο να εκδικείται, μόνο να βασανίζει, μόνο να παιδεύει τα παιδιά του Θεού και να τα απομακρύνει από τον Θεό. Αυτό έκαναν οι Εβραίοι. Εγκατέλειψαν τον Θεό και βασάνιζαν τον κόσμο όλων, εκείνους οι οποίοι υπετάσσοντο εις αυτούς. Και σήμερα τους βλέπουμε φθονερούς γύρω από τον κόσμο εκείνον ο οποίος εφώναζε. Οσανά εν της υψής της ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Οσανά εν της υψής της. Ευλογημένε δηλαδή Θεέ, ευλογημένε Χριστέ, εσύ είσαι ο ευλογημένος Θεός. Σε αγαπούμεν και υποτασσόμεθα εις τη χάρη σου. Και έβλεπαν αυτά οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι φθονεροί, πλην όμως γύρω από αυτούς οι οποίοι επεριφρουρούσαν εκείνον τον κόσμο και τον ήθελαν να είναι υποτεταγμένος στην ειδική τους διαταγή και τας ευθύνας των, που ήθελαν να υποτάσσουν τον κόσμο στις ειδικά των περιφρονήσεις και στην ειδική των αθεία. Και πολέμησαν τον Χριστόν ως ψεύτικον, ως πλάνον. Επολέμησαν τον Θεό, τον Πατέρα, και επολέμησαν τον Υιόν τον Θεό και δεν τον ήθελαν να τον ειδούν. Και όταν οίκουαν τον κόσμο και φώναζαν οσανά εν της υψής της, τότε απετάνθησαν εις τον ίδιο τον Θεό και του λέγουν «Δεν τους ακούς τι λένε». Και εκείνος είπε «Εάν
επιτίμησέ τους να σταματήσουν. Και αν τους επιτιμήσω να σταματήσουν, λέγει, οι πέτρες θα ανοίξουν το στόμα τους και θα με υμνούν. Ούκαι ακούσατε ότι εκ στόματος νηπίων και θυλαζών των καθερτήσω ένων. Δεν το ακούσατε ποτέ αυτό, λέει. Τώρα τι φθονείτε, τι θέλετε να κάνετε, να φωνεύσετε τον Υιόν του Θεού. Και εγώ, λέγει, ήρθα διότι ο Αδάμ παρεπλανήθη από τον διάβολο και έφαγε από το ξύλο της ζωής, δηλαδή το δέντρο της ζωής. Και τώρα αυτή τη στιγμή εγώ θα σταυρωθώ επάνω στο ξύλο για να αναστήσω τον Αδάμ, να τον επαναφέρω στην βασιλεία μου την επουράνιον. Θα χύσω το αίμα μου, έρχομαι για να παλέψω με τον διάβολο, να τον νικήσω τον διάβολο, να τον υποτάξω και να γίνει ο άνθρωπος πάλι μέλος της βασιλείας μου της επουρανίου. Αυτό είναι το νόημα της σημερινής ημέρας, αδερφοί μου, ότι ο Κύριος μας έρχεται μεγαλόπρεπος, επιβλητικός, Θεός αληθινός, για να νικήσει τον διάβολο, ο οποίος εν τόσο λίγων ημερών θα ακούσουμε τον ίδιο αυτόν όχλον, ο οποίος σήμερα φωνάζει ως ανάεν της υψίστης, να παρασυρθεί από τους πνευματικούς ηγέτας, να παρασυρθεί στην άγνοια και να φωνάζει «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Η Μεγάλη Εβδομάδα. Τα λόγια της Μεγάλης Εβδομάδος συγκλονίζουν και την πιο σκληρή καρδία. Τα λόγια τα οποία θα ακούσουμε αυτά στα σήμερα είναι τόσο φοβερά που όσοι είναι άγνοια και αν έχει ο άνθρωπος θα ξυπνήσει μέσα από το βάθος της αγνωσίας που ευρίσκεται. Θα συγκλονιστεί όταν αύριο θα ακούσει εκείνο το τροπάριο της Κασιανής, την οποία παρέσυραν, εσυκοφάντησαν, διέσυραν οι δημοσιογραφίσκοι της σημερινής εποχής. Η Κασιανή, η οποία ακριβώς θα μιλήσουμε την ώρα που χρειάζεται, για να δούμε ποια ήταν η Κασιανή. Ποια ήταν εκείνη η οποία συνέγραψε εκείνον τον περίφημο ύμνο. Ποια είναι εκείνη η οποία συγκλονίζει τον άνθρωπο των αμαρτωλών. Να δούμε ποια ήταν η Κασιανή, η οποία διασύρεται σήμερα από τους αθέους δημοσιογράφους και απίστους, οι οποίοι διέσυραν τα ιερά και τα όσια της πατρίδος μας. Αδερφοί μου, ως ανάεν της υψίστης ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, μεγάλος ο Θεός, αλλά δίδει μίαν εικόνα της Δευτέρας του Παρουσίας, όπως στην Δευτέρα του Παρουσίαν θα συγκληθεί άπασα η οικουμένη από τις καταβολής του κόσμου έως τη στιγμή εκείνης για να δικαστεί. Έτσι δίδει την εικόνα σήμερα ο κόσμος αυτός, ο οποίος προϋπαντά τον Κύριον. Και τι, πώς τον προϋπήντησε? Με κλάδους βαΐο, λέει, δηλαδή ως νικητήν εναντίον του θανάτου, εναντίον του διαβόλου, νικητήν και τροπεούχων. Θα τον δούμε τον Κύριόν μας να εισέρχεται στην Αγία Πόλη για να σταυρωθεί. Γνωρίζει τι θα υποστεί, γνωρίζει τι θα γίνει εις το πέρασμα των ημερών αυτών. Θα συλληφθεί, λέγει, θα υβριστεί, θα ραβδιστεί, θα εμπτιστεί, θα φορέσει στεφάνι ακάνθινο και θα γίνει ένα ταπεινό πλέον πλάσμα βουτυγμένο στο αίμα για να μας χορτάσει εμάς με το αίμα του το σημερινό το οποίο μας δίδει. Έχει αντίθει την πλευρά για να μας σώσει. Έχισε το αίμα του για να το παίρνουμε εμείς να ζήσουμε.
να προσέλθουμε, να κοινωνήσουμε, αλλά προετοιμασμένοι, όχι απροετοίμαστοι. Διότι ο σημερινός κόσμος έγινε σαρκολάτρης. Αυτό το σαρκείο είναι εκείνον το οποίο ενίκησε την ψυχή. Ο σημερινός άνθρωπος δεν κουράζεται για την ψυχή, δεν τον ενδιαφέρει η ψυχή, δεν τον ενδιαφέρει η αιωνιότητα, δεν τον ενδιαφέρει ο παράδεισος. Ο σημερινός άνθρωπος έγινε σάρκα και το είπε ο Κύριος μας, όταν θα έρθω να δικάσω τον κόσμο, λέγει, όταν θα έρθω στην Δευτέρα μου παρουσία, όλος ο κόσμος θα είναι όμοιος με τον κόσμο του Νόε, και εκείνος ο κόσμος τον οποίο ο Θεός έπνιξε μέσα εις το νερό, εκείνος ο κόσμος, είπε ο Θεός ότι μετενόησα που τον έκανα. Διατί, λέγει, διότι είναι αυτός σάρκα. Βλέπει το σαρκείον, δεν με βλέπει εμένα. Βλέπει το κουφάρι, αυτό το οποίο ο διάβολος το μισεί το κουφάρι. Και λέγει, κουφάρια δεν θέλω εγώ, ψυχές θέλω να πάρω στο αφεντικό μου. Και ο άνθρωπος ο σημερινός τι έγινε? Έγινε ένα κουφάρι της, το οποίο του τράβηξε όλη την προσοχή, τρώει, πίνει, χορεύει, ενδιαφέρεται μόνο για αυτό, να του δώσει όλες τις ανέσεις και όλες τις ειδονές τούτου του κόσμου, και την ψυχή την έχει ξεχάσει ο σημερινός άνθρωπος. Πού θα φτάσουμε, αδερφοί μου? Εις ποιο τέρμα θα φτάσουμε? Εις την αφάνεια, εις την αφάνεια, εις την αφάνεια. Να μην φαινόμεθα, να χαθούμε, και να χαθούμε αιωνίως. Διότι αν σώσεις την ψυχή σου μια φορά, την έσωσες για πάντα, και αν την χάσεις μια φορά, την έχασες για πάντα. Φρόντισε, αδερφέ μου, τουλάχιστον αν δεν φρόντισες επί 40 ημέρας νηστείας, φρόντισε αυτά στα 7 ημέρας να είσαι στην Εκκλησία, να ακούεις τα λόγια της Εκκλησίας, να ακούεις την ευλογία της Εκκλησίας. Ίσως ξυπνήσει η κοιμισμένη ψυχή, ίσως ξυπνήσει ο κοιμισμένος άνθρωπος, ίσως ξυπνήσει αυτός ο αδιάφορος άνθρωπος που δεν τον νοιάζει τίποτε για την αιωνιότητα, δεν τον νοιάζει τίποτε για την ψυχή, δεν τον ενδιαφέρει τίποτε ότι θα δικαστεί εν ώρα κρίσεως και θα δώσει λόγον εις τον Θεό. Αδερφοί μου, όσα να εν της υψής της ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Η λέξη είναι εβραϊκή. Όσα να σημαίνει Θεός αληθινός. Αυτό εφώναζε εκείνος ο κόσμος. Κύριε Ιησού Χριστέ, ευλογημένε Θεέ, ελέησέ μας. Αυτός ήταν η φωνή εκείνου του κόσμου, και έλεγαν ότι αυτός που εισέρχεται στην Αγία Πόλη είναι Θεός αληθινός. Τον επίστεψαν ως Θεόν αληθινόν. Και τι έκαναν? Έβγαζαν τα ημάτια τους, έστρωναν στην οδόν για να περάσει ο Κύριος. Έβγαζαν τα ημάτια τους για να διέλθει ο Κύριος. Εστρώνιον εν διοδότα ημάτια των και τους Φινίκους και τους κλάδους των Φινίκων. Εμείς πώς θα τον προϋπαντήσουμε? Θα τον προϋπαντήσουμε με τη μετάνοιά μας, να έλθουμε εις τον δρόμο του Θεού, να ποιούμε το θέλημα του Θεού και όχι να τον βλασφημούμε τον Θεό. Όχι να βλασφημούμε την μανούλα του, την Παναγία μας που κλαίει για μας. Όχι να βλασφημούμε τον Τίμιο Σταυρόν. Αυτό το έθνος πότε θα ξυπνήσει επιτέλους? Ποιος θα φωνάξει σε αυτά τα παιδιά που είναι μέσα στα στρατόπεδα και βλασφημούν από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα τα πιάσει αυτά τα παιδιά να τα διδάξει να μην βλασφημούν? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα φροντίσει για αυτή την άγνοια του κόσμου του σημερινού? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα δει τον κόσμο και να φωνάξει «Μη βλασφημείτε, μη πηγαίνετε στους μάγους, μη εγκαταλείψετε τον Θεό»? Ποιος είναι αυτός που θα φωνάξει? Λίγος κόσμος φωνάζει και πολλοί κόσμος δεν ακούει. Αδερφοί μου,
Ας προϋπαντήσουμε και εμείς σήμερα τον Κύριό μας με τις πράξεις της μετανοίας μας. Να τον προϋπαντήσουμε και να τον παρακαλέσουμε να μας σώσει και εμάς, να δεχθεί και την δική μας προσφορά και να μας αξιώσει εις τον κόσμο τούτο να ζήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας μαζί του Θεού και στην επουράνια του Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.